θέλουμε. Κάτσε πρόβλημα. Πατέρα, πατέρα. Πριν περίπου, ας πούμε, 2 χρόνια, όταν βλεπόμασταν, δείχναμε στο κινητό φωτογραφίες από γυναίκες. Ναι, σωστό γι' αυτό. Μόλις εμφανίστηκες τώρα στο πλατό. Μία γυναίκα και ένας άντρας. Δείξαμε φωτογραφίες από τα παιδιά. Πώς αλλάζει η ζωή, ναι, ρε, αλλά να πεις την ατάκα που είπατε κι εγώ έμεινα. Τι είπαμε. Ακούω κάποια στιγμή εκεί που καθόμουν. Γρηγόρη, έλα να στη δείξω. Και πάω στη γωνία. Και την έδειξα και ήταν και μεγάλη. Πώς θα το βαθύσετε εσείς? Αναστάσιο. Αναστάσιος και Ευαγγελία. Ωραία, Αναστάσιος είναι το Ευαγγελία θα λέγεται. Ναι. Ευαγγελία είναι και η κόρη μου. Αυτά είναι. Το Ευαγγελία θα κάνει της μαμάς σου ή ναι. της μαμάς σου. Της μαμάς σου θα στη δείξω. Έχουμε πολλά. Θα στη δείξω της μαμάς σου. Ωραία, Βαρνά. Πες μου πώς άλλαξε η ζωή σου, ρε φίλε. Εντάξει, είναι αυτό που νιώθω, ότι έχεις κάνει κάτι σημαντικό πια. Δηλαδή, έφυγα μετά το μευτέριο γιατί ήταν η Κυριακή που γεννήσαμε και πήγα στο θέατρο και ξαφνικά, ρε παιδί μου, εκεί προχωρώ στον δρόμο, σκεφτόμουν ότι όλα πια είναι λίγο ασήμαντα, όλα λίγο σε δεύτερη μοίρα. Βρήκε τη γυναίκα τη ζωή σου και το έκανε, ήταν κάτι. Κοίτα, καταρχήν είναι, νομίζω θα είναι εξαιρετική μάνα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά και ηλικιακά νομίζω ότι ήταν κατάλληλη. Πες μου την πιο δύσκολη στιγμή εκεί που είπες, Θεέ μου, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, το πρώτο βράδυ. Και εσύ το πρώτο βράδυ. Το πρώτο βράδυ που είπαμε αυτό. Πας να ξαπλώσεις, ας πούμε, ακούς ένα ήχο. Πας να δεις αν ζει καταρχήν. Μπήκες μέσα στη γέννα. Ναι, μπήκα, ναι. Μπήκες. Πώς ήταν η εμπειρία? Εντάξει, απίστευτο πράγμα.